Και τώρα να δώσουμε το λόγο στη Σαμούρη Βίβιαν, Αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων. Καλησπέρα και από μένα σε όλες και όλους. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα διαχρονικά δυσεπίλητα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19, η οποία επέφερε βίαιες αλλαγές στη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Ήδη βιώνουμε μια νέα οικονομική ύφεση με αύξηση της ανεργίας, απώλεια εισοδήματος, εξάρθρωση του μικροεπιχειρήν και άλλα, με συνέπεια την όξυνση των ανισοτήτων ή σαφέστερα την εγκατάσταση και νέων μορφών ανισοτήτων. Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης ως Δημοτική Αρχή της Πάτρας, Λαϊκή Συσπήρωση, δώσαμε έμφαση στην άσκηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής με την ευρεία έννοια του όρου, ευρισκόμενοι, όπως όλοι γνωρίζουν καλά, αδιάλειπτα στο πλευρό των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας, που απειλούνται να ξεσπιτωθούν διαμέσου των πληστηριασμών, που στερούνται βασικών αγαθών, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς οι ανάλγητες πολιτικές που ασκήθηκαν και που ασκούνται επιτρέπουν τη διακοπή της σύνδεσης ακόμα και μεσούσης της πανδημίας, που αδυνατούν να φροντίσουν τον εαυτόν τους για διαφόρους λόγους, που δεν ξέρουν εάν την επόμενη μέρα θα βρουν φαγητό στο τραπέζι τους. Επίσης, αναπτύξαμε πλέγμα δράσεων για τη φροντίδα σε πολλαπλά επίπεδα μειονοτήτων και περιθωριοποιημένων ομάδων όπως οι Ρωμά, οι μετανάστες και άλλες ομάδες. Ανακουφίσαμε δε σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία οικονομικά τους ασθενέστερους συμπολίτες μας, το μικροεπιχειρήν και τους εμπόρους της περιοχής μέσω ουσιαστικής μείωσης ή ακόμα και απαλλαγής των τελών. Αγωνιστήκαμε στεναρά για την ενίσχυση του πλήρως αποδομημένου τουλάχιστον εδώ και μία δεκαετία λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων δημοσίου συστήματος υγείας, το οποίο στις μέρες μας μετέτρεψε τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας σε νοσοκομεία μιας νόσου της COVID-19, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των ασθενών που πάσχουν από άλλες ασθένειες. Μεταξύ άλλων, αναβαθμίσαμε δεκάδες κτηριακές δομές της εκπαίδευσης, δημιουργήσαμε ελεύθερες ζώνες αναψυχής για τους πολίτες, παράξαμε υψηλού επίπεδου πολιτισμό που τον απείλαυσε δωρεάν ο πατρινός και όχι μόνο. Θα αναρωτιέστε εύλογα γιατί προχώρησα σε αυτόν το σύντομο και προφανώς ελληματικό απολογισμό, καθώς έχουν γίνει εκατοντάδες ακόμα αξιοσημείωτα έργα στο Δήμο. Για ένα και μόνο λόγο, για να υπενθυμίσω προς πάσα κατεύθυνση ότι οι ανθρωποκεντρικές πολιτικές που ασκήθηκαν και θα συνεχίσουν να ασκούνται στο Δήμο Πατρέων, έχοντας ως απότερο σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη, δεν έχουν απλώς να κάνουν με ικανά και επιδέξια στελέχη, αλλά στην πλειοψηφία τους με άτομα που διαθέτουν συγκεκριμένο ιδεολογικοπολιτικό υπόβαθρο, τα μέλη ενός κόμματος που από την ίδρυσή του και στις μέρες μας αγωνίζεται για το συμφέρον των πολλών και όχι των ολίγων, που αντιστέκεται στεναρά στις πολιτικές που εμβυθίζουν τα λαϊκά στρώματα στην απόλυτη φτώχεια, σε εφιαλτικά αδιέξοδα. Κύριε Κουτσούμπα, κύριε Πελετίδη, φίλες και φίλοι, ο πατρινός ιστορικός Βασίλης Λάζαρης μας είχε προειδεάσει εγκαίρως ότι μόνο μέσω της μαζικής αντίστασης έρχονται οι μεγάλες ανατροπές, υπό την προϋπόθεση όμως ο αγώνας να εδράζεται σε συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα. Ιδάλλως θα είναι μάταιος, και καθώς
θα εξανεμιστεί λίαν συντόμως, όπως άλλωστε μας έχει διδάξει η ιστορία. Η συμπόρευση, λοιπόν, με το ΚΚΕ είναι, κατά τη γνώμη μου, επιτακτική ανάγκη για να υπάρχει ελπίδα, να αντιμετωπιστεί δυναμικά η ανθρωπιστική κρίση, η οποία έχει πλέον στις μέρες μας τη μορφή του κατεπήγοντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.